Με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο της Γενέσεως, σελίδα 16. Διαβάζουμε από το 10ο εδάφιο, εκεί είχαμε σταματήσει. «Εκτείνοντες δε οι άνδρες τα σχήρας αυτών, έσυραν τον Λότ προς εαυτούς εις την οικίαν και έκλεισαν την θύραν. Τους δε ανθρώπους, τους όντας εις την θύραν της οικίας, εκτύπησαν με αορασία, από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούντες την θύραν. Και είπων οι άνδρες προς τον Λότ, έχεις εδώ άλλον την Α, γαμπρόν, ή Ιούς, ή θυγατέρας, ή όν την άλλον έχεις εν την πόλη, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου. Διότι εμείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλινεν ενώπιον του Κυρίου. Και απέστειλεν ημάς ο Κύριος, για να καταστρέψομεν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσιν τα στιγατέρας αυτού και είπε, σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη. Αλλά εφάνει εις τους γαμβρούς αυτού όσα στεϊζόμενος. Και ό,τι έγινε να βγει, εβίαζον οι άγγελοι τον Λότ, λέγοντες, σηκώθητε, λάβε τη γυναίκα σου και τα δύο σου θυγατέρας τα σαβρισκωμένα εδώ, για να μη την απολεσίσει και εσύ εν τη ανομία της πόλεως. Επειδή δε ευράδυναν, οι άνδρες πιάσαντες την χείραν αυτού και την χείραν της γυναικός αυτού και τα σχήρας των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαγνίστη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Κι ότε εξήγαγον αυτόν αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσουσον τη ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον, διασώθητη στο όρος, για να μη απολεστείς. Και είπε ο Λότ προς αυτούς, «Μη παρακαλώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και μεγάλυνα στο έλεος σου, το οποίο έκαμες προς εμέ, φυλάτων τη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος, μήπως με προφθάσει το κακόν και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ, η πόλη σα αυτή είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά. Και θέλει ζήσει η ψυχή μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ιδού επίκουσα άσου εις το πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας ελάλησας. Τάχυνον διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάμω ουδέν έως σου φθάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως, Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γην. Ότε ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλων και τα φυτά της γης. Αλλά η γηνή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού έγιναν στήλη άλατος. Αμήν. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Χριστού μας, του Κυρίου μας. Εκτείνοντες λοιπόν οι άνδρες τα σχήρας αυτών έσυραν τον Λόν προς εαυτούς εις την οικίαν και έκλεισαν την θύρα. Είναι οι άντρες, οι άγγελοι αυτοί, οι οποίοι βλέποντας ότι οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες προσεπάθησαν να παραβιάσουν την οικίαν του Λότ και να βιάσουν τους φιλοξενούμενους, βλέποντας λοιπόν οι άγγελοι την αντίσταση την οποία προέβαλε ο Λότ, βλέποντας δηλαδή το γνήσιο ενδιαφέρον του για τους φιλοξενούμενους του, επεμβαίνουν κατά τρόπο θαυμαστό. Αυτά κάνει ο Θεός στη ζωή εκείνων που θα αγαπήσουν τις ψυχές, θα ανοίξουν το σπίτι τους για να τις φιλοξενούν, γιατί η επέμβαση εδώ των αγγέλων είναι θαυμαστή, είναι σωτηριακή. Ο Λότ εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μόνον με τη δύναμη του Θεού θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να γλιτώσει από τα νύχια αυτών των ανθρώπων. Ο Λότ όμως, όπως θυμάστε από το προηγούμενο μάθημα, είχε κάνει την εξής φοβερή κίνηση. Είχε κάνει μια φοβερή υπέρβαση. Είπε σε εκείνους τους ανθρώπους ότι μην πειράξετε τους φιλοξενούμενους. Ήθελαν αυτοί να ασελγήσουν, όπως θυμάστε, στους φιλοξενούμενους. Και λέει, μην μου πειράξετε τους φιλοξενούμενους. Έχω εδώ δύο θυγατέρες
οι οποίες είναι παρθένες, οι κόρες μου, δεν έχουν γνωρίσει άνδρας. Σας δίνω αυτάς και κάνετε σε αυτές ό,τι νομίζετε. Όμως τους φιλοξενούμενους να μην πειράξετε. Αυτό, εκ πρώτης όψεως, ηχεί παράλογο, απίστευτο. Όμως πνευματικά ερμηνεύεται ως εξής. Ο άνθρωπος που θα βάλει πάνω και από την οικογένειά του τον Χριστό, το σώμα του, δηλαδή τους αδελφούς, είναι βέβαιον ότι ο Κύριος θα του διαφυλάξει την ίδια του την οικογένεια. Αυτό είναι ένα μήνυμα διαχρονικό. Είναι η ασφάλεια με την οποία ο Κύριος κυκλώνει το σπίτι εκείνων που εργάζονται για εκείνον. Δεν αγαπούσε ο Λότ τα παιδιά του. Ποιος πατέρας είναι δυνατόν να δεχθεί και να αντέξει να βλέπει τις κόρες του να βιάζονται? Και όμως εδώ πέρα ο άνθρωπος αυτός μας διδάσκει τι σημαίνει φιλαδελφία. Τους φιλοξενούμενους τους έβαλε πάνω από τα ίδια του τα παιδιά. Την υπηρεσία των αδελφών πάνω από την ίδια του την οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος θα φυλάξει και αυτόν και την ίδια του την οικογένεια. Δεν υπάρχει περίπτωση χριστιανός να δώσει όλη του την καρδιά στον Χριστό και στην υπηρεσία του έργου του και ο Κύριος να μην κάνει τέτοιου είδους θαυμαστές επεμβάσεις. Μη φοβόμαστε λοιπόν καθόλου να εργαζόμαστε στο έργο του Θεού και να δαπανόμαστε σε αυτό, όχι μόνο οικονομικά, αλλά οικονομικά και πνευματικά, και τον χρόνο μας να δίνουμε. Και κανένας δεν έχασε, πραγματικά κανένας δεν έχασε, εργαζόμενος αυτός αλλά και η οικογένειά του για τον Χριστό και για την υπηρεσία του έργου του Θεού. Η φιλοξενία, το ότι άνοιξε ο άνθρωπος αυτό το σπίτι του, τελικά βλέπουμε ότι τον οδήγησε στη θαυμαστή επέμβαση των αγγέλων. Και εκείνος αγνοεί ότι αυτούς τους οποίους φιλοξενούσε είναι άγγελοι. Εμείς όμως, αγαπητοί αδελφοί, όταν ανοίγουμε τα σπίτια μας, ξέρουμε ότι δεν φιλοξενούμε αγγέλους, διότι φιλοξενούμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Φιλοξενούμε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε το σπίτι μας για να καλέσουμε αδελφούς ή ανοίγουμε το σπίτι μας για προσευχές, για συμμελέτες, για κοινωνίες μεταλλήλων, προσκαλούμε το σώμα του Χριστού. Και είναι βέβαιο ότι όταν έρχεται το σώμα, έρχεται και η κεφαλή. Ακόμη και αν καλέσουμε έναν ή δύο μεμονωμένους αδελφούς στο σπίτι μας, πάλι τον Χριστό καλούμε, διότι είναι γεγραμμένο ότι «επείνασα και με δώσατε να φάω, εδίψασα και με εποτίσατε». Αυτό είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού. Βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος φανερώνει τη δύναμή του θαυματουργικός και κάνει μια ενέργεια καταπληκτική τους ανθρώπους τους όντας στην θύρα της οικίας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι όντες στην θύρα της οικίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι εξωτερικές απειλές. Οι απειλές που προσβάλλουν, που επιθυμούν να προσβάλλουν τις καρδιές μας, τις ψυχές μας, τα παιδιά μας, την ίδια μας την οικογένεια. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι ανακαταπεί και ψάχνει να βρει τόπο, να βρει χώρο για να διεισδύσει στις οικογένειες. Έξω από την πόρτα στεκόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι άγγελοι όμως τους επάταξαν με αορασία. Δεν έβρισκαν πόρτα. Δεν έβρισκαν τόπο να περάσουν. Και αυτό οι άγγελοι το κάνουν ακριβώς γιατί έλαβαν την φιλοξενία του Λότ. Και ο Λότ αυτό το απολαμβάνει γιατί έβαλε πάνω από την οικογένειά του τους φιλοξενούμενους. Και βλέπουμε τελικά ότι ο Θεός, βλέποντας αυτή τη διάθεση αυτού του ανθρώπου να φιλοξενήσει και να υπηρετήσει, ενεργεί με τρόπο μοναδικό, τους πατάσει με ορασία. Αυτά τα θαύματα βλέπουν εκείνοι που αγαπούν την φιλοξενία και την υπηρεσία, πάντοτε βέβαια με διάκριση. Διότι εδώ θα πρέπει να προσέξουμε και τον παράγοντα συναίσθημα. Θα πρέπει να προσέξουμε την ανθρώπινη λογική ως προς την λαθασμένη κατεύθυνσή της. Η Γραφή μας λέει βεβαίως φιλοξενείτε,
βεβαίως ελεήτη, κάμνοντες όμως διάκριση. Θα πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε ποιον φιλοξενούμε, ποιον ελεούμε και ποιον συναναστρεφόμαστε. Γιατί είναι γεγραμμένον ότι τα χρηστά ήθη τα φθείρουν οι κακές συναναστροφές. Ο Λότ απολαμβάνει αυτή την εκπληκτική ενέργεια των αγγέλων, που είναι η ενέργεια του Θεού. Είπον στο 12 εδάφιο οι άνδρες προς τον Λότ, «Έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρός, ιούς, θυγατέρας, ιόντινα άλλον έχεις εν τη πόλη. Εξάγαγεν αυτούς από του τόπου». Αμείβεται για την φιλοξενία του με την σωτηρία των δικών του. Φοβερό δεν είναι? Αναπαυόμαστε, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή φιλοξένησε, υπηρέτησε, απολαμβάνει την επέμβαση του Θεού δια των αγγέλων και τώρα ερωτάται από τους αγγέλους, πες μας ποιον έχεις εδώ. Έχεις εκτός από κανένα γαμπρό, έχεις γιους, έχεις θυγατέρες, ποιους έχεις εδώ στην πόλη? Δεν τους λέει ποιους έχεις εδώ στο σπίτι, αλλά ή όντι να έχει, άλλον έχεις εν τη πόλη. Βλέπουμε πώς ο Θεός συγκινείται από αυτόν τον τρόπο ζωής που έχει αυτός ο άνθρωπος, ο Λότ. Και η Γραφή όλη είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα. Γιατί πράγματι θέλουμε και ο Θεός θέλει να ενεργήσει στη ζωή μας θαυμαστά. Έχεις, του λέει, άλλον άνθρωπο εδώ ή στην πόλη, ή στο σπίτι σου ή στην πόλη? Έχεις κανένα γαμπρό? Έχεις θυγατέρες? Εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου. Βγάλει τους από αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτός ο τόπος είναι τόπος που θα καταστραφεί. Δηλαδή, ο Θεός πληροφορεί ξεκάθαρα, απευθείας, εκείνον τον άνθρωπο που ανοίγει το σπίτι του και υπηρετεί. Και βάζει πάνω από την οικογένειά του εκείνους που φιλοξενεί για το έργο του Θεού, και ο Θεός φυλάει και αυτόν και την οικογένειά του, αλλά και κάθε γνωστό που έχει εν τη πόλη. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Λόγος του Θεού, αδέλφια μου, είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Ό,τι μας λέει, μας το λέει γιατί θέλει να μας περιχαράξει στην ασφάλειά Του. Γιατί ο Θεός πραγματικά ασφαλίζει και προστατεύει εκείνους που είναι συνεργοί Του. Εκείνους και εκείνες. Και όλους μας ο Θεός θέλει να μας κάνει συνεργούς Του. Με όλους θέλει ο Θεός να συνεργαστεί και όλους μας θέλει να μας προστατεύει και να μας μιλάει. Βλέπουμε εδώ ότι ο Λότ λαμβάνει μία απευθείας πληροφορία για το τι μέλη γενέστε. Εξάγαγε αυτούς από του τόπου τούτου, διότι εμείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτο. Πού τη βρήκατε εσείς τη δύναμη? Δεν είσαστε άνθρωποι? Δεν είμαστε άνθρωποι. Είμαστε οι άγγελοι που εσύ μας καλοδέχθηκες χωρίς να το γνωρίζεις. Και εδώ πέρα αυτό σημαίνει κάτι, ότι ο Λότ δεν μπόρεσε να δει, ευτυχώς, δεν μπόρεσε να διακρίνει ότι αυτοί ήταν άγγελοι και ότι είχαν θαυμαστές δυνάμεις, γιατί άμα ήταν έτσι, ο καθένας θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει. Εδώ πέρα φαίνεται το ανιδιοτελές της καρδίας αυτού του ανθρώπου. Και ο Λότ είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει σοβαρά λάθη. Άλλωστε, όπως θυμάστε, στα Σόδομα και στα Γόμορα οδηγήθηκε εξαιτίας της προπαίτειάς του, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον θείο του, τον Αβραάμ. Αλλά βλέπουμε τελικά ότι μέσα από τα λάθη μας, πολλές φορές διδασκόμαστε, και πράγματι μέσα από τα λάθη μας ο Θεός μπορεί να μας αλλάξει και να μας μεταμορφώσει, φτάνει να τα καταλάβουμε. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, αδελφοί, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, είτε με τα λόγια μας, είτε με τις σκέψεις μας. Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, κάνουμε λάθος επιλογές, όπως ο Λότ έκανε λάθος επιλογή. Του φαινόταν ότι είναι ως παράδεισος του Θεού,
Έτσι του φαινόταν τελικά έμπλεξε άσχημα. Και πολλές φορές και εμείς με τις επιλογές μας μπλέκουμε άσχημα. Ο Θεός όμως είναι πανάγαθος και το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Βλέπουμε ότι τώρα θα μιλήσει στον Λότ και για τον ίδιο αλλά και για την οικογένειά του. Θα του πει ότι εμείς τώρα καταστρέφουμε τον τόπον τούτον επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλινεν ενώπιον του Κυρίου και απέστειλε ημάς ο Κύριος για να καταστρέψουμε αυτόν. Είναι αξιοθαύμαστο ότι οι άγγελοι εξηγούν στο Λότ γιατί θα καταστρέψουν τα Σόδομα. Χάρη σου κάνουμε, θα μπορούσε να του πούμε, που σου λέμε φύγει γιατί καταστρέφεται. Σιγά να μην σου δώσουμε και αναφορά. Σιγά να μην σου εξηγήσουμε γιατί ο Θεός θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Όμως οι άγγελοι εξηγούν στον Λότ τον λόγο για τον οποίο θα καταστραφούν τα Σόδομα και τα Γόμορα, πράγμα που σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος ανοίγει το σπίτι του και εργάζεται για την υπηρεσία του έργου του Θεού, πέραν του ότι διασφαλίζει την ίδια του την οικογένεια, πέραν του ότι ο Θεός τον προφυλάσσει από τα δυσάρεστα γεγονότα του αύριο, του εξηγεί και τον λόγο και την αιτία που αυτά θα συμβούν. Δηλαδή γίνεται ένας συνομιλητής του Θεού, ενώ δεν το αξίζει. Δεν είναι πάρα πολύ καλός ο Θεός? Δεν είναι σπλαχνικός? Είναι δυνατόν τώρα ο Θεός να ασχολείται τόσο πολύ με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σεβάστηκε τον θείο του τον Αβραάμ και προσπάθησε να τον εκμεταλλευτεί? Εδώ αδελφοί θα πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι και οι πιο πνευματικοί έχουν τις κακές τους στιγμές. Και αυτές οι στιγμές οι κακές πολλές φορές εκδηλώνονται επί το έργο. Πάνω στο έργο του Θεού. Όντως μπορεί να συμβεί αυτό. Μη βιαζόμαστε όμως να εξάγουμε συμπεράσματα, γιατί τελικά βλέπουμε ότι ακόμη και οι άνθρωποι εδώ στη γραφή, οι οποίοι σφάλανε πολύ σοβαρά, τελικά βλέπουμε ότι αργότερα βρίσκονται σε μια άλλη πνευματική κατάσταση. Έχουν διδαχθεί από το σφάλμα, από την πτώση τους, και τώρα πάλι βρίσκονται να συνομιλούν με το Θεό. Και ο Θεός τους αξιώνει να τους οδηγεί, να τους μιλά και να αποστέλει και αγγέλους για αυτούς. Άρα λοιπόν, όπως λέει η γραφή, μην κρίνετε μηδένα προκαιρού. Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δική ανόψη μας, λέει ο Θεός, κρίνεται. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε υποπέσει στο λάθος αυτό της κατάκρισης. Και συνήθως κατακρίνουμε όταν έχουμε δίκιο. Συνήθως, όχι πάντα, γιατί πολλές φορές κατακρίνουμε και έχουμε και λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι τελικά ο Θεός μακροθυμεί για τις πτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι είναι άνθρωποι του, και ακριβώς επειδή εκείνοι κατάλαβαν το σφάλμα τους, τώρα τον βλέπουμε τον Θεό να τους χρησιμοποιεί και να τους μιλά κατά τρόπον θαυμαστό. Άρα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις κακές μας στιγμές. Και θα πρέπει ακριβώς έχοντας αυτή τη βάση να σκεπτόμαστε ότι όπως ο Θεός μακροθυμεί με μένα, άρα μακροθυμεί και με τον αδελφό μου. Και όπως ο Θεός ανέχεται εμένα, ανέχεται τον αδελφό μου, την αδελφή μου. Και όπως χρησιμοποιεί εμένα, έτσι μπορεί να χρησιμοποιεί και τον αδελφό, την αδελφή μου. Ο Θεός λοιπόν εξηγεί δια των αγγέλων στον Λότ τον λόγο που για τον οποίο τα Σόδομα και τα Γόμορα θα καταστραφούν. «Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσιν τα στιγατέρας αυτού». Ευτυχώς που λέει «τους μέλλοντας να λάβωσιν τα στιγατέρας αυτού». Και πρέπει να προσέχουν οι θυγατέρες τους μέλλοντας σύζυγους τους. Όπως και οι σύζυγοι, οι άνδρες, να προσέχουν τις μέλουσες σύζυγους τους. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα ο γάμος, η αποκατάσταση, να γίνεται κατά τρόπον σεμνό, προσεκτικό και όσο το δυνατόν δια Πνεύματος Αγίου. Εδώ πέρα οι γαμβροί αυτοί επρόκειτο να λάβουν τα στιγατέρας. Ο Λότ, σαν ένας πολύ καλός πεθερός, πάει και τους πληροφορεί και τους λέει «σηκωθείτε και εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη».
Και αυτή είναι η υποχρέωση του κάθε ανθρώπου που αγαπά και τον συνάνθρωπό του, αλλά και τα παιδιά του. Να τους πει τι πρόκειται ο Θεός να κάνει αυτόν τον έσχατο καιρό. Έχουμε μία πληροφορία από το Θεό. Πρέπει να την πούμε. Θα την πούμε με αγάπη. Αλλά θα την πούμε και με αλήθεια. Θα την πούμε με έλεος. Πρέπει να την πούμε με σοφία. Όμως πρέπει να την πούμε. Πολλές φορές, και το λέει και ο Απόστολος Πέτρος αυτός, τινές διισχυρίζονται ότι βραδύνει ο Κύριος να έρθει και ότι απαρχής της κτήσεως τα πάντα διαμένω συνούτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αδελφέ, εδώ και 20 χρόνια ακούμε για αρπαγή, 30 χρόνια ακούμε για αρπαγή, αρπαγή δεν γίνεται και τελικά και τι καταλάβαμε, και γίναμε πιεστικοί και γίναμε αυστηροί και γίναμε και φορτικοί. Σύμφωνοι. Άλλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουμε μία αλήθεια και άλλο πράγμα αν θα μεταφέρουμε την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να μεταφερθεί. Έχουμε ευθύνη, έχουμε υποχρέωση να τη μεταφέρουμε την αλήθεια. Σημασία έχει όμως πώς θα τη μεταφέρουμε. Εδώ είναι που χρειάζεται η σοφία, η σύνεση και η γλυκύτητα του Θεού. Και ο Λότ αυτό κάνει. Μεταφέρει κάτι που ο Θεός του είπε. Και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Κάτι που ο Θεός μας λέει βάσει του γεγραμμένου λόγου. Όχι ότι γίναμε σπουδαίοι και τρανοί και σούπερ πνευματικοί, όχι. Αυτό που λέει η Γραφή, την αλήθεια της Γραφής οφείλουμε να μεταφέρουμε. Ο Λότ μεταφέρει την αλήθεια του Λόγου του Θεού όπως τον μετέφεραν οι άγγελοι. Σου λέει καταστρέφονται τα Σόδωμα, γαμβροί μου. Και πρέπει να σας το πω, λέει εξέλθετε, σηκωθείτε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου. Αλλά εφάνη στους γαμβρούς αυτού όσαστε ειζόμενος. Οι γνωστές θρησκοληψίες του θείου μας του Λότ. Αυτά του λένε εκεί στην εκκλησία που πάει, αυτά κάθε τόσο να μασά. 20 χρόνια, 30 χρόνια, αυτό τους λένε, αυτό μας λένε, αυτό τους λένε, αυτό μας λένε. Βαρεθήκαμε να τα ακούμε. Εφάνη όσαστε ειζόμενον. Κατήντησε δηλαδή ανέκδοτο. Μας το έχεις πει τόσες φορές αγαπητέ μου, ότι ο Κύριος έρχεται που έχει καταντήσει ανέκδοτο και τώρα γελάει όλη η κοινωνία μαζί σου. Δεν πειράζει. Ας γελάει όλη η κοινωνία μαζί μας. Φτάνει ό,τι λέμε να το λέμε όχι ως απειλή, αλλά με την καρδιά της πλαχνική, από αγάπη, από ενδιαφέρον για την ψυχή. Εμάς, η δουλειά μας αδελφοί, δεν είναι να σώζουμε. Είναι να ομολογούμε. Είναι να σπέρνουμε. Ο Κύριος είναι που σώζει. Ο Κύριος προσθέτει στην Εκκλησία τους φοβουμένους. Εμείς όμως έχουμε μία αποστολή άντρες και γυναίκες, να είμαστε πρέσβεις Χριστού. Και να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Και μέσα στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας είναι και το μήνυμα ότι ο Κύριος έρχεται, ότι η Βασιλεία των Ουρανών επλησίασε. Είναι μέρος της αποστολής μας αυτό, όλων των αδελφών, αντρών και γυναικών. Αστεϊζόμενος λοιπόν εφάνει ο Λότ. Και ότε έγινε αυγή, λέει στο 15 εδάφιο, «Εβίαζον οι άγγελοι των Λότ, λέγοντες, σηκώθητη, λάβε τη γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας, τας ευρισκομένας εδώ, δια να μη συναπολεστείς και εσύ εν τη ανομία της πόλεως». Τι να πρωτοδιαβάσουμε, τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοαναλύσουμε σε αυτό τον τεράστιο θησαυρό του Λόγου του Θεού. Λέει στο 15 εδάφιο, όταν ξημέρωσε, οι άγγελοι εβίαζαν τον Λότ. Βλέπουμε λοιπόν την ενέργεια που κάνει ο Θεός στη ζωή των Αγίων. Τον ταρακουνούσαν τον Λότ. Εδώ είναι η συνεργία του Θεού στην αγιότητα του ανθρώπου, στην πρόθεση του ανθρώπου να αγιαστεί. Δεν τον αφήνει απληροφόρητο. Μπορεί να μην του ορίζει τη χρονική στιγμή ότι στις 3 παρατέταρτο γίνεται αυτό, αλλά τον κουνάει, τον βιάζει. Και τούτο γιατί ο Λότ δεν είχε γίνει ένα με τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν τον Λότ. Η φιλοξενία και το δεύτερο είναι ότι εβασάνιζε, λέει, τον εαυτόν του διαοράσεως και ακοής κατοικών μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ακριβώς αυτό στηριζόμενος, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. Και ξέρουμε ότι αυτός ο πειρασμός, από τον οποίο ο Κύριος θα μας ελευθερώσει, είναι αυτό που λέει στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, ότι ο Κύριος θα σε φυλάξει από την ώρα του πειρασμού που θα έλθει επί της οικουμένης όλης. Γιατί εσύ, με την όραση και με την ακοή σου, θλίβεσαι και πονάς για αυτά που βλέπεις και ακούς στον κόσμο αυτό. Δηλαδή, τίποτα από αυτά τα θεάματα του κόσμου αυτού δεν είναι για σέναν θέλγητρα ώστε να προσκολάσει εκεί. Και τίποτα από τα ακούσματα του κόσμου αυτού δεν αποτελεί για σέναν λόγο και αιτία να προσκολάσεις αυτά. Δηλαδή, ακούσματα και θεάματα του κόσμου τούτου για σένα Λότ δεν λένε τίποτα. Απεναντίας, όχι μόνον δεν λένε τίποτα, αλλά αυτά που βλέπεις και που ακούς βασανίζουν την ψυχή σου, σε πιάνει δύσπνοια δηλαδή. Οι άλλοι βλέπουν θέατρα, βλέπουν ταινιούλες, βλέπουν τώρα με τα DVD, η ταινία πάει σύννεφο, ο Θεός να μας φυλάξει. Βλέπουν ντέρμπι, βλέπουν ποδόσφαιρα. Ο Λότ όλα αυτά τα οποία έβλεπε, τα θεάματα, τα έβλεπε και του βασανιζόταν η ψυχή. Υπάρχουν και τα ακούσματα. Ό,τι άκουγε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, επίσης του βασάνιζε την ψυχή. Τώρα που είμαι στενιχωρημένος, δεν βάζω λίγο το ραδιάκι να ακούσω εκείνο εκεί πέρα τη ροκ μπαλάντα. Εντάξει, και τι πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Όμως ο Λότ εβασάνιζε την δικαία αυτού ψυχή διοράσεως και ακοής. Γιατί τίποτα από τα φαινόμενα και από τα ακουόμενα όχι μόνον δεν τον ήλκυε, αλλά τα απεχθάνετο, τα συχαινότανε. Αυτός ο άνθρωπος θα γλιτώσει από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Αυτός ο άνθρωπος είναι που θα εξέλθει και θα φυλάξει ο Θεός από την ώρα του πειρασμού που μέλει να έλθει επί της οικουμένης όλης. Αυτός ο άνθρωπος θα αρπαχθεί. Γιατί πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να πούμε όλη την αλήθεια, όσο δυσάρεστη και αν είναι. Στην αρπαγή της Εκκλησίας θα συμμετάσχουν εκείνοι των οποίων η ψυχή βασανίζεται στον κόσμο αυτό διοράσεως και ακοής, με ό,τι βλέπουν και με ό,τι ακούν, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν δεν ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως ακούσαμε σε ένα κήρυγμα τώρα τελευταία, πάρα πολύ εύστοχα, ο Κύριος θα παραλάβει εκκλησία μέσα στην εκκλησία. Ο Κύριος θα παραλάβει, όπως ακούσαμε, εκκλησία μέσα στην εκκλησία. Και ήθε να είμαστε και εμείς η εκκλησία μέσα στην εκκλησία που θα αρπαχθούμε. Και εδώ πέρα έχουμε παραδείγματα συγκεκριμένα προς μίμηση για να φυλαχθούμε. Μπορεί να ακούγεται αυστηρό, μπορεί να ακούγεται ό,τι θέλει κανείς, μπορεί να πει, η αλήθεια είναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη και θέλω να το διαβάσω ακριβώς πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος, διότι σήμερα το απόγευμα το κοίταζα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό είναι στη 1078 σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει στο 7 εδάφιο για τον Κύριο. «Και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λότ, καταθλιβόμενον υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχή, δια τα άνομα έργα αυτών, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς». Δεν έβρισκε λοιπόν τίποτα ο Λότ
στη γη των Σοδόμων και των Γομόρων που να τον αλκεί, του ναντίον ότι διαδραματίζεται εκεί διοράσεως και ακοής, του προκαλούσε δύσπνοια και αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο και ο Θεός τον ελευθερώνει, γι' αυτό το λόγο και οι άγγελοι τον βιάζουν. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εσείς δεν είστε οι σκότους για να σας καταφθάσει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης. Δηλαδή, η μέρα του Κυρίου θα έλθει ως κλέπτης. Αλλά εσείς όμως δεν είστε οι σκότους ώστε να ευνηδιαστείτε, είσαστε οι φωτός. Δηλαδή, εσείς θα είσαστε έτοιμοι και ο Θεός θα σας καταστήσει έτοιμους να γλιτώσετε από όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν. Αυτό τους λέει. Και εδώ πέρα αυτό, δηλαδή τι φανερώνεται εδώ, ότι οι ενέργειες του Θεού για τους Αγίους ανθρώπους του διαχρονικά από την Παλαιά Διαθήκη έως και την Καινή είναι η ίδια. Πάντοτε τους ανθρώπους του με έναν τρόπο τους προειδοποιούσε. Εκείνοι όμως που είχαν αισθητήρια και ακούγανε. Δεν μπορούσε ο Λότ να έχει αισθητήρια και να καταλάβει αν η ψυχή του δεν καταθλιβόταν με αυτά που άκουγε και με αυτά που έβλεπε. Γιατί αν η ψυχή του ευχαριστιόταν από όλα αυτά που άκουγε και έβλεπε και που προσφέρει ο κόσμος αυτός, δεν θα καταλάβαινε τίποτα και ούτε οι άγγελοι θα μπαίνανε στον κόπο και στη διαδικασία να τον βιάσουν. Επειδή όμως ήταν άνθρωπος που αγωνιζότανε να μείνει καθαρός και άγιος, γι' αυτό το λόγο οι άγγελοι τον επισκέφθηκαν, επειδή έκαμε ό,τι εξυρτάτο από αυτόν. Επειδή έκανε το μέρος του, επειδή πήγαινε κόντρα στο ρεύμα και στο κοσμικό σύστημα της εποχής, ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι άγγελοι τον βιάζουν και του λένε ξύπνα, μην αποκάμεις, μην φοβάσαι. Είναι η αφύπνιση της συνειδήσεως αυτό που γίνεται εδώ. Εβίαζον οι άγγελοι το Λότ, λέγοντες σηκώθητη, λάβε τη γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας τας ευρισκομένας εδώ. Η γαμπρή που είναι. Η γαμπρή είναι στον κόσμο τους. Οι γαμπροί θεωρούν ότι ο Λότ τους είπε πάλι ένα ανέκδοτο. Τα γνωστά ανέκδοτα του θείου μας, του Λότ, που είναι θρησκόληπτος και μας λέει αυτά τα οποία μας λέει κάθε τόσο. Όταν ένας άνθρωπος αρνείται να λάβει υπόψη του τα μηνύματα των καιρών, το λόγο του Θεού των γεγραμμένων, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Δίνει ευκαιρία ο Θεός, αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να την αρπάξει. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει τη γυναίκα σου και τις κόρες σου τώρα. Στους γαμπρούς σου μίλησες, δεν καταφέρες τίποτα, τη γυναίκα σου και τις κόρες σου. Για να μην συναπολεστείς και εσύ εν τη ανομία της πόλεως. Κοίτα να δεις, του λέει, εγώ σε προειδοποιώ ότι πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα άμεσα. Εάν εσύ δεν μιλήσεις τώρα στην κόρη σου, στις κόρες σου και, στα παιδιά, και στη γυναίκα σου, κινδυνεύεις να συναπολεστείς. Και εσύ. Σου δίνω ένα μήνυμα για να το δώσεις. Αν δεν το δώσεις, θα χαθείς και εσύ, του λέει. Δηλαδή τον θέτει ενώπιον της ευθύνης. Επειδή δε ευράδυνεν οι άνδρες πιάσαντες την χείραν αυτού και την χείρα της γυναικός αυτού και τα χείρας των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαγνίστη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Εδώ είναι η αγαθοσύνη του Θεού, εδώ είναι η καλοσύνη του. Επειδή ευράδυνεν. Ευράδυνεν γιατί πολλές αποφάσεις στη ζωή μας είναι λίγο δύσκολο όχι να πάρθουν, να υλοποιηθούν. Βραδύνει ο άνθρωπος, όχι γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά πολλές φορές γιατί δεν ξέρει τον τρόπο. Βρίσκεται σε μία αναμηχανία, σου λέει ξέρω ότι αυτό πρέπει να κάνω, αλλά πώς θα το κάνω, πού θα βρω τη δύναμη. Και επειδή ο Λότ θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά βραδένει και βραδύνει γιατί ακριβώς βρίσκεται σε αδυναμία, εδώ πέρα έρχεται η βοήθεια των αγγέλων. Τον πιάνουν από το χέρι
πιάνει και το χέρι της γυναίκας του και τα χέρια των κοριτσιών του. Αυτά κάνει, αδελφοί, ο Θεός για εκείνους που υπηρετούν, που φιλοξενούν και βάζουν το έργο του Θεού πάνω από τις οικογένειές τους και πάνω από τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Θεός φυλάει και τον ίδιο τους τον εαυτό και τις οικογένειές τους. Είναι φοβερή η επέμβαση που κάνει ο Θεός για χατήρι του Λότ στη γυναίκα του και στα κοριτσάκια του. Ό,τι και να πει ο Λότ στα παιδιά του και στη γυναίκα του, εάν δεν συνεργίζει και ο Θεός στον λόγο του, δεν γίνεται τίποτα. Και επειδή βλέπει την αδυναμία του Λότ, αναλαμβάνουν οι άγγελοι να πιάσουν από το χέρι και να πείσουν οι ίδιοι προσωπικώς την οικογένεια του Λότ ότι κουνηθείτε, γρήγορα, γρήγορα ετοιμαστείτε, κινδυνεύετε. Διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι ο Κύριος σπλαχνίζεται εκείνον που βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία, γιατί έχει αποδείξει όμως ότι για αυτόν το παν είναι ο Θεός και το έργο του και η υπηρεσία. Εσπλαχνίστη ο Κύριος έναν άνθρωπο ο οποίος κατοικούσε στη γη των Σοδόμων και των Γομόρων και τίποτα από όλα αυτά που προσέφερε ο κόσμος αυτός δεν έμπαινε στην καρδιά του. Ούτε έλεγε, δεν πειράζει και αυτό, δεν πειράζει εκείνο, στο κάτω-κάτω τι θα γίνουμε, μόνοι μας θα είμαστε, θα χάσουμε την κοινωνικότητά μας, θα χάσουμε την ανθρωπιά μας. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Πήγαινε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στο σύστημα. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται τώρα στην αδυναμία του που βραδύνει να αναλάβει εκείνος δράση. Και αδελφοί, εκεί που εμείς δεν μπορούμε, θα αναλαμβάνει ο Κύριος δράση. Φτάνει να στρέφουμε νότα στον κόσμο αυτό και να εργαζόμαστε στον αγρό του Θεού. Αυτά τα δύο πράγματα. Ό,τι μπορούμε, αλλά προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις, προς αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχει, θα λέγει κανείς, είναι ένας ποταμός με δύο κλάδους. Εξήγαγον λοιπόν αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Δηλαδή τον ευγάλανε έξω από τον κόσμο που μέλει να καταστραφεί. Όμως τώρα θα χρειαστεί και εκείνος να κάνει κάτι. «Ότε εξήγαγον αυτούς έξω οι άγγελοι, είπε ο Κύριος, διάσωσον την ζωή σου». Εγώ έκανα αυτό που εσύ αδυνατούσες να κάνεις, σε έβγαλα έξω μαζί με την οικογένειά σου, τώρα όμως πρέπει και εσύ να διασώσεις τη ζωή σου. Δηλαδή πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι για τη σωτηρία σου, του λέει. Ο Θεός σε προειδοποίησε. Ο Θεός σου φανέρωσε και σου εξήγησε. Και στην αδυναμία σου και της οικογένειάς σου, με τα χέρια του, άγγιξε τα χέρια σου, τα χέρια σας και σας έβγαλε έξω. Τώρα πρέπει να κάνετε και εσείς κάτι για να σώσετε τη ζωή σας. Τι θα κάνετε? Πρώτον, μην περιβλέψεις ο πίσω σου. Μη στρέψεις στα οπίσω. Μη σε πλανήσουν οι αναμνήσεις του χθες. Πρόσεξε, τους λέει. Μη γυρίσεις πίσω. Και μη σταθείς καθόλην την περίχωρον. Δηλαδή, μη σου αποσπάσει την προσοχή σου καθώς θα περπατάς τίποτα. Μη πιάσεις κουβέντα με κανέναν. Κουτσομπολιά, κουβεντούλες, η εκκλησία που δεν έχει αγάπη, που οι αδελφοί, που εκείνο, που το άλλο, που το παράλλο, επικίνδυνα πράγματα. Προσέξτε, τους λέει. Πρόσεξε, Λότ. Πρόσεξε. Τα δεντράκια δεξιά, τα ριάκια αριστερά, πρόσεξε. Συζητήσεις και κουβέντες με τους περαστικούς, πρόσεξε. Δεν είναι καιρός συζητήσεως αυτών. Δεν είναι καιρός να λέμε ποιος έχει αγάπη και ποιος δεν έχει αγάπη. Τον τελευταίο καιρό ευδοκιμεί ένα καινούριο φρόντο στην Εκκλησία, ότι η Εκκλησία δεν έχει αγάπη. Προσέξτε, να προσέξουμε, αδελφοί, να προσέξουμε όλοι μας. Να προσέξουμε πάρα πολύ τις συζητήσεις που κάνουμε κατηδίαν.
να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι έσχατος καιρός. Γιατί οι συζητήσεις για το τι κάνει ο ένας και ο άλλος ή πόσο λάθος έχει ο ένας ή πόσο λάθος έχει ο άλλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε λάθος και εις πολλά πτέωμεν άπαντες, είναι λόγος και αιτία να χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό ακριβώς λέει, μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, είτε για να κουβεντιάσεις, είτε για να χαζέψεις, είτε για να ρεμβάσεις. Όχι, του λέει, διασώθητη εις το όρος, πάρε την ανηφόρα. Πάρε την ανηφόρα της προσευχής. Πάρε την ανηφόρα της σιωπής. Είναι μεγάλη ανηφόρα να σιωπάς. Γιατί τι σημαίνει τελικά όρος? Ένας ανήφορος. Και τι είναι αυτός ο ανήφορος? Ο άνθρωπος του Θεού να πολεμήσει τον εαυτόν του και τις επιθυμίες που στρατεύονται. Έχω ανάγκη να μιλήσω και να πω. Μη μιλήσεις. Πάρε την ανηφόρα και μη μιλήσεις. Έχω ανάγκη να πάω εδώ ή εκεί και να σκοτώσω λίγο την ώρα μου, βρε παιδί μου. Όχι, μη σκοτώσεις την ώρα σου. Κοίταξε να ζωοποιήσεις την ώρα σου. Πήγαινε στην προσευχή και πες στον Κύριο τι είναι αυτό που σε βαραίνει. Πάντως, ανάβα εις το όρος για να μην απολεστείς. Φοβερό. Για να μην απολεστείς. Και είπε ο Λότ προς αυτούς, «Μη παρακαλώ, Κύριε», κοιτάξτε ταπείνωση, «ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και εμεγάλινα στο ελαιό σου, το οποίο έκαμες προς εμέ φυλάτων τη ζωή μου». Είναι ευγνώμων. «Σε ευχαριστώ, Κύριε. Αναγνωρίζω ότι αυτό που κάνεις για μένα είναι πολύ σπουδαίο. Το ότι μου μιλάς και με προειδεάζεις για τα μέλλοντα είναι το έμπρακτο έλεος που επιδεικνύεις για μένα και την οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά κοιτάξτε τι λέει, αδελφοί μου. Αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος. Μήπως με προφθάσει το κακό και αποθάνω». «Δεν μπορώ, Κύριε. Ξέρω ότι αυτό πρέπει να κάνω, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να το κάνω, Κύριε. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σταθώ, να κάνω επακριβώς, να εκτελέσω αυτό που μου λες. Είμαι αδύνατος, χάνω εύκολα την προσοχή μου, συντονίζομαι πολύ εύκολα και φοβάμαι ότι μέχρι να πάω εκεί πάνω δεν θα προλάβω». «Ιδού παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου». Τι του λέει δηλαδή? «Κύριε, εγώ είμαι παντελώς αδύναμος για να κάνω εξ ολοκλήρου αυτό το οποίο μου παραγγέλεις. Φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρω να το κάνω». Εδώ πέρα όμως είναι μια πόλη δίπλα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, η οποία λέει είναι μικρά. Και τον ρωτάει, δεν είναι μικρά? Και τι έγινε που είναι μικρά? Και αν ήταν μεγάλη? Γιατί του λέει είναι μικρά? Είναι μία πόλης. Ωραία. Και τι νόημα έχει που είναι μικρά? Αγαπητοί αδελφοί, εδώ πέρα είναι ένα μήνυμα ταπείνωσης. Εκεί πέρα πάνω, στο όρος και στην τελειότητα, φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρω να ανέβω, Κύριε. Αλλά εδώ πέρα είναι μια πόλη μικρά. Είναι ό,τι πιο ταπεινό μπορώ να κάνω. Δεν είμαι εγώ για μεγάλα πράγματα, Κύριε. Δεν είμαι για μεγάλα και σπουδαία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι μην καταφρώνει την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Είναι μικρά αυτή η πόλη, είναι ταπεινή. Μπορώ να εισέλθω στην ταπείνωση? Γιατί στο όρος εκείνο που μου λες να πάω, φοβάμαι δεν θα τα καταφέρω, αν και ξέρω ότι πρέπει να το κάνω. Τουλάχιστον εδώ, στη μικρά αυτήν πόλη, στην ταπείνωση, άμα πάω και κουκουλωθώ και κρυφτώ, μήπως είναι δυνατόν, Κύριε, να με διαφυλάξεις εκεί? Και έρχεται ο Πανάγαθος και εδώ, Θεός, και λέει, επειδή ιδού, λέει, επίκουσαν σου και εις το πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας ελάλησας. Τάχυνον διασώθητη εκεί. Αυτό μπορείς να κάνεις? Το δέχομαι. Με βάση αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις, με βάση
αυτό και εγώ θα σε σώσω και θα σε φυλάξω. Μου ζήτησες να σωθείς δια της ταπείνωσης, δια της ταπεινώσεως θα σε σώσω. Μου είπες ότι δεν μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, δια της ταπεινώσεως θα σε σώσω. Είναι αυτό που είπε στο Βαρούχ. Εδώ λέει γίνονται σημεία και τεράστια και εμείς θα ζητάμε εις σε αυτούς πράγματα μεγάλα. Όχι. Και λέει ιδού επίκοσάν σου και εις το πράγμα τούτο. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ιδού εθαύμασα το πρόσωπόν σου. Φανταστείτε τι ταπείνωση είχε η όψη του την ώρα που παρακαλούσε τον Θεό να τον σπλαγνιστεί. Είδε έναν άνθρωπο ταπεινό, με επίγνωση της αδυναμίας του και ειλικρινή. Και τι του λέει, εντάξει του λέει, αλλάζω γνώμη, του λέει ο Θεός, δεν θα σε σώσω ανεβαίνοντας το όρος, θα σε σώσω σε αυτή την πόλη τη μικρά, ακριβώς επειδή είναι μικρά. Γιατί δεν μου ζητάς πράγματα μεγάλα, είσαι ταπεινός και ζητάς τα πράγματα ταπεινά. Γι' αυτό το λόγο θα σε σώσω. Πήγαινε γρήγορα όμως εκεί, αυτό του λέει, τάχυνον διασώθητε εκεί, τάχυνον να ταπεινωθείς, τάχυνον να χαμηλώσεις, τάχυνον να μην μιλάς για τον εαυτόν σου, να μην επικαλείσαι τόσο εύκολα το δίκιο σου, να μην υπερασπίζεσαι τον εαυτόν σου. Τάχυνον και διασώθητη εκεί. Πού εκεί? Στην σιωπή, στην αφάνεια, στην προσευχή όπως ο Κύριος. Του είπανε τόσα, τον χτυπήσανε τόσο και εκείνος δεν άνοιξε το στόμα αυτού, αλλά εφέρθη άφωνον αρνίων ως πρόβατο, έμπροσθεν του κύροντος αυτού. Εκεί του λέει λοιπόν τάχυνον, εκεί. Εκεί στην ταπείνωση, στην σιωπή και στην προσοχή. Διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάμω ουδέν, εωσού φτάσεις εκεί. Θα σε περιμένω, Λότ, θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω μέχρι να φτάσεις εκεί. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα αν δεν σε δω να βάζεις το πόδι σου στην πόλη εκείνη τη μικρά. Θα σε περιμένω. Για χατήρι σου θα σε περιμένω. Για χατήρι σου αλλάζω αυτό που σου εντέλομαι, αυτό που σε συμβουλεύομαι. Μέχρι που θα πας, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Πράγματι ο Κύριος περίμενε τον Λότ. Μπαίνει ο Λότ στην πόλη τη μικρά και ο Κύριος καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Το πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα του Λότ, επειδή ενέβλεψε εις τα οπίσω, τώρα τους γαμπρούς της κοίταζε, τα κτήματά της κοίταζε, το σπίτι της κοίταζε, τα ξαδέλφια της κοίταζε, δεν ξέρω τι κοίταζε, πάντως κοίταζε πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει στήλη άλατος. Στήλη άλατος σημαίνει ότι κοκάλωσε, παρέλυσε ο εσωτερικός και ο εξωτερικός της άνθρωπος. Δεν έκανε ούτε ένα βήμα προς τη σωτηρία της. Και αυτό στάθηκε μοιραίο για αυτή. Αγαπητοί αδελφοί, μη στρέφουμε εις τα οπίσω. Ακούγεται λίγο σκληρό, η αλήθεια είναι ότι ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά δεν είναι κρίμα για εμάς να αποδίδουμε σκληρότητα στο Λόγο του Θεού και στον Θεό. Δεν είναι και επικίνδυνο. Και επίσης λέει η Γραφή, ποιος άνθρωπος σκλήρινε με τον Θεό και ευτύχησε? Μήπως ο Θεός αυτά που μας γράφει μας τα λέει για να μας πληγώνει ή για το κακό μας? Ό,τι μας λέει η Γραφή μας το λέει για τη σωτηρία μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.